Η επόμενη καλεσμένη μου είναι η Ροδούλα η Καφτάκη. Καλώς μου ήρθες. Καλώς σε βρήκα, Μιριάννη. Εγώ χαίρομαι που σε βλέπω. Η επικαιρότητα δυστυχώς μας δίνει κακές αφορμές για να συναντιόμαστε. Αλλά είμαστε εδώ πάντα με ένα θετικό προσανατολισμό, Ροδούλα μου. Έτσι, να δώσουμε κουράγιο, βοήθεια και ελπίδα. Ό,τι χρειαζόμαστε οι δύσμοιροι γονείς τη σήμερα ημέρα. Είχαμε πάρα πολλά περιστατικά εκδικητικής πορνογραφίας. Το πιο πρόσφατο περιστατικό ήταν αυτό με ένα κορίτσι από το Ρέθυμνο, μόλις 13 χρονών, το οποίο βρέθηκε στη δεινή θέση να έχει μοιραστεί προσωπικές φωτογραφίες και βίντεο δικά του με έναν 20χρονο, ο οποίος εκβίασε το κορίτσι και του είπε ότι αν δεν έρθει στην ουσία μαζί μου, θα σε εκθέσω, θα τα δημοσιοποιήσω, θα τα κυκλοφορήσω. Αυτό σαν περιστατικό είναι ένα στο εκατομμύριο, είναι κάτι που έγκυται μόνο στη σφαίρα της φαντασίας μας, είναι η εξαίρεση. Ναι. Ας ξεκινήσουμε λίγο με το να πούμε πόσο εύκολο είναι να συμβεί. Ωραία. Γιατί ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει. Αλλά πόσο εύκολο είναι να συμβεί και γιατί είναι τόσο εύκολο να συμβεί. Είναι λοιπόν εύκολο. Είναι πολύ εύκολο να συμβεί. Και γιατί. Γιατί. Ας πούμε αρχικά ότι έχουμε κάμερες παντού, ναι. Γιατί τα κινητά μας και όλες οι φορητές συσκευές που έχουν κάμερες είναι πλέον παντού. Mm-hmm. Άρα πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να βιντεοσκοπήσει, να φωτογραφήσει και όλο αυτό με ένα κλικ να ανέβει στον ψηφιακό κόσμο, όπου δεν είναι safe. Και μόνο δηλαδή που μία φωτογραφία είναι στο κινητό μας, δεν είναι safe, διότι ένα μπορεί να κλαπεί. Ναι. Μπορεί να το χάσουμε. Αλλά έτσι κι αλλιώς δεν είναι αποθηκευμένες στο κινητό μας σαν συσκευή, αλλά είναι στο διαδίκτυο. 8 στους 10 χρήστες δεν γνωρίζουν ότι οι φωτογραφίες του κινητού τους δεν βρίσκονται στο κινητό, αλλά κάπου αλλού σε κάποιους απομακρυσμένους υπολογιστές. Ερώτηση. Σε τι αναφερόμαστε? Εγώ παίρνω μία φωτογραφία τώρα εμάς τις δύο και πατάω αποθήκευση, ότι εγώ τι θέλω, να κρατηθεί στο αρχείο μου. Ναι. Δεν είναι μόνο στο κινητό μου? Όχι, δεν είναι. Που ανεβαίνει είναι και στο iCloud drive. Μου. Ναι, σε ένα drive, σε ένα cloud. Κάπου δηλαδή μακριά, σε κάποιους υπολογιστές. Εγώ έχω iCloud και πληρώνω μία συνδρομή μηνιαία γιατί θέλω να ανεβαίνουν όλα μου τα αρχεία. Η μαμά μου, ας πούμε, σίγουρα δεν έχει συνδρομή στο iCloud. Είναι από προεπιλογή, default που λέμε. Δηλαδή είναι πάντα έτσι, δεν εκτός ξέρουμε, αν επιλέξουμε διαφορετικά. Αχα. Και κανένας από εμάς δεν μπαίνει στη διαδικασία να επιλέξει διαφορετικά. Και γιατί πρέπει να το ψάξει, ναι, και γιατί δεν το ξέρει. Αλλά και γιατί αλλιώς πού θα μπουν τόσες φωτογραφίες. Δηλαδή έχει αρχίσει να γίνεται και ο όγκος των δεδομένων τόσο μεγάλος που το υλικό δεν φτάνει. Άρα όλα ανεβαίνουν κάπου στο διαδίκτυο. Ξέρεις, Ροδούλα, εμένα με απασχολεί πάρα πολύ όχι μόνο το ότι κάποιος υφάρπαξε υλικό περιεχόμενο δικό μου, που είναι τεράστιο θέμα και αυτό, αλλά το γεγονός ότι τα παιδιά σήμερα επιδίδονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, κάνουν, φωτογραφίζονται ή κάνουν βίντεο με τον εαυτό τους σε πολύ προσωπικές στιγμές και τα στέλνουν με τη δική τους συνένεση. Είναι το λεγόμενο sexting που μπήκε στη ζωή μας. Ναι. Και που μπήκε τα προηγούμενα χρόνια και αφορούσε ενήλικες σαν τάση, αλλά τώρα είναι μια πραγματικότητα σε ηλικίες σχολικές. Δημοτικό μου έλεγες πριν μπούμε. Ναι. Γυμνάσιο λύκειο. Δημοτικό. Ναι. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή, να ξεκαθαρίσουμε ότι το sexting σημαίνει διαδικτυακές σχέσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, τα παιδιά, ιδιαίτερα στην εφηβεία, έχουν σχέσεις. Τι πιο όμορφο, τι πιο φυσιολογικό. Άρα μιλάμε στην ουσία για μια εντελώς φυσιολογική δραστηριότητα των παιδιών σε αυτή την ηλικία. Το ερωτεύονται, σχετίζονται. Και τώρα μιλάμε για τα παιδιά της ψηφιακής εποχής. Να. Πώς έχουν μάθει να σχετίζονται? Σχετίζονται μέσω του διαδικτύου. Mm-hmm. Με μηνύματα, έτσι φλερτάρουν, έτσι ερωτοτροπούν. Καλό, όχι μόνο τα παιδιά, και ενήλικες πια. Μα η εκδικητική πορνογραφία αφορά και τους ενήλικες. Mm. Στην Αγγλία υπάρχει ειδική γραμμή καταγγελιών για revenge porn σε ενήλικες. Ας το πάμε όμως, γιατί
είναι όλα αυτά που περιγράφουμε πολλά διαφορετικά πράγματα και θέλουμε να είναι και λίγο ξεκάθαρο στους γονείς, γιατί ξεκινάμε από κάτι πολύ φυσιολογικό για τα παιδιά, που μπορεί να έχει βέβαια τραγικές συνέπειες για το παιδί, και μπορούμε να καταλήξουμε και να περιγράψουμε και κάτι που είναι οργανωμένο έγκλημα. Μάλιστα. Δηλαδή έχει πάρα πολλές διαβαθμίσεις. Αρχικά λοιπόν το sexting αφορά σχέσεις. Mm-hmm. Εκεί που ανταλλάσσουμε ερωτικά μηνύματα, ανταλλάσσουμε και γυμνές φωτογραφίες. Και όλο αυτό δεν θα είχε κάτι το μεμπτό, αν όλες αυτές οι φωτογραφίες δεν ήταν μέσω διαδικτύου. Που εκεί δεν υπάρχει τίποτα κρυφό και πάρα πολύ εύκολα μπορεί αυτή να δημοσιευτεί. Πώς? Είτε κατά λάθος. Ένα κλικ. Είτε από πλάκα. Γιατί ένα παιδί δεν αντιλαμβάνεται το κακό που μπορεί να κάνει. Μπορεί να συμβεί εκδικητικά, δηλαδή μετά από χωρισμό, ή μπορεί να συμβεί και για να εκβιάσει κάποιες καταστάσεις. Δηλαδή, αν με χωρίσεις, θα κάνω αυτό. Θα αν δεν μου κάνεις τα χατήρια, θα κάνω αυτό, θα το δημοσιεύσω. Άρα, μπορεί να συμβεί για πάρα πολλούς λόγους. Το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί. Ένα κουμπί είναι. Κουμπί, ούτε καν κουμπί. Ναι. Ένα πάτημα της οθόνης. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Τώρα, γιατί τα παιδιά δημοσιεύουν προσωπικές τους φωτογραφίες, αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει πολύ με την εφηβεία. Ένα, ότι ο φόβος της απομόνωσης είναι ο πιο ισχυρός φόβος του ανθρώπου. Είναι μεγαλύτερος και από το φόβο του θανάτου. Τελικά. Πόσο μάλλον στους εφήβους. Η απόρριψη για τον έφηβο ισοδυναμεί με... Με θάνατο, δεν θέλω να το πω έτσι, ναι. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Άρα είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα σχεδόν. Για να μην τον απορρίψουν, για να μην μείνει μόνος. Οπότε υπάρχουν πολύ συχνά τέτοιου τύπου εκβιασμοί. Εσύ είσαι κότα, δεν το κάνεις. Δεν σε θέλουμε στην παρέα. Ή εμπιστεύσουμε στο πλαίσιο μιας σχέσης. Μόνο εγώ θα το έχω. Yeah. Στείλε μου. Αν δεν μου στείλεις, δεν με αγαπάς. Και στο πλαίσιο το να μην μείνει ένα παιδί μόνο του ή να αποκλειστεί, πολύ συχνά σε challenge. Δηλαδή, μάλιστα, ναι, τα έχουμε δει και αυτά να γίνουν. Μέσα στην παρέα θα στείλω εγώ, στείλε και εσύ γιατί δεν στέλνεις. Το άλλο που αφορά τους εφήβους είναι ότι δεν έχουν την αίσθηση του κινδύνου. Είναι δύσκολο να αντιληφθεί ένα παιδί ότι τη φωτογραφία που εγώ θα στείλω στο αγόρι μου ή στο κορίτσι μου, με ένα κλικ μπορεί να τη δουν 7,5 δισεκατομμύρια άλλοι χρήστες. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε, έχουμε πάρα πολλά να σας πούμε και κυρίως αυτή την κουβέντα την κάνουμε πρώτον για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει εκεί έξω, μέσα στα σπίτια μας, στις σχολικές κοινότητες, έξω στην κοινωνία, αλλά και δύο, πώς μπορούμε όλο αυτό να το διαχειριστούμε. Αν υπάρχει λύση, αν υπάρχει κάτι που μπορεί να δώσει κουράγιο σε όλους εμάς για να βοηθήσουμε και τα παιδιά, αλλά και εμείς τους ίδιους μας τους εαυτούς. Ελάτε να συνεχίσουμε την κουβέντα που κάνουμε με τη Ροδούλα την Καφτάκη. Μιλάμε για το διαδίκτυο, μιλάμε για την εκδικητική πορνογραφία, μιλάμε για το πόσο εκτεθειμένα είναι τα παιδιά μας, αλλά και εμείς οι ενήλικες. Με το πάτημα ενός κουμπιού, οι προσωπικές στιγμές μας να βρεθούν στη θέα δισεκατομμυρίων χρηστών, φαντάζομαι. Πριν είπες ένα σύλληπτο νούμερο για το πόσες συσκευές είναι συνδεδεμένες στο μαγικό. 50 δισεκατομμύρια. Και φαντάζομαι ότι αυτό περίπου αναλεπτό, ανά δευτερόλεπτο αυξάνει. Φυσικά. Αυξάνει και προσθέτει περισσότερες. Έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Ροδούλα, διάβαζα την πρόσφατη έρευνα από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Και λίγο τα ποσοστά και οι αριθμοί με έχουν ξεβολέψει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από εκεί που καθόμουν στην ήσυχη καρέκλα μου και θεωρούσα ότι έλα μωρά, αυτά συμβαίνουν τώρα στην Αμερική και σε πολύ μεγαλύτερες ηλικίες από ό,τι μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να αφορούν παιδιά τελικά, δημοτικού, γυμνασίου και ηλικίου εν τέλει. Όπου, σύμφωνα με αυτή την έρευνα, ένα στα τέσσερα παιδιά έχει δεχθεί προσωπικές φωτογραφίες άλλου παιδιού. Το 60% των παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα έχει στείλει προσωπικές φωτογραφίες. Και το 35% των παιδιών που έπεσαν θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού, δηλαδή μετά από αυτό το αλυσβερίσι φωτογραφιών, υπήρξαν και παιδιά που έπεσαν θύματα εκφοβισμού, μόνο το 35% απευθύνθηκε σε κάποιον ενήλικα. Δεν είναι πολύ μικρό ποσοστό, αλλά δεν είναι και μεγάλο. Ναι. Άρα τα παιδιά προφανώς δεν νιώθουν. Μάλλον, τι τα σταματά από το να ζητήσουν βοήθεια και να απευθυνθούν σε έναν ενήλικα, έναν εκπαιδευτικό, ένα γονιό, κάποιο. Ναι.
Σε αυτή την έρευνα να προσθέσω, σε μια προηγούμενη έρευνα που είχε κάνει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, ένα στα πέντε παιδιά έχει συναντηθεί με κάποιον που γνώρισε στο διαδίκτυο. Άγνωστο παντελώς άνθρωπο, ναι, που δεν τον ξέρουμε ούτε εμείς. Και τα περισσότερα παιδιά από αυτά δήλωσαν ότι δεν θεωρούσαν ότι κάνουν κάτι επικίνδυνο. Άρα ξεκινάμε ότι το παιδί πάει λίγο αθώα σε όλο αυτό. Δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και γιατί είναι παιδί, αλλά και γιατί αυτοί οι άνθρωποι που εκβιάζουν και χειρίζονται παιδιά διαδικτυακά ξέρουν να το κάνουν, ξέρουν να τα χειρίζονται ψυχολογικά ή κρατούν υλικό για να τα εκβιάσουν και γιατί τα παιδιά πάρα πολύ συχνά νιώθουν μοναξιά. Τα παιδιά της ψηφιακής εποχής νιώθουν μοναξιά, αυτό είναι αποδεδειγμένο. Άρα χρειάζονται έναν άνθρωπο που να τους δείχνει ότι τα αγαπάει, να τους δείχνει ότι τα νοιάζεται, τα καταλαβαίνει. Ασχολείται μαζί τους. Πολλές φορές λοιπόν πάνε και με χαρά. Η διαδικτυακή αποπλάνηση ονομάζεται και grooming. Grooming σημαίνει φροντίζω. Ναι. Δείχνουν λοιπόν στα παιδιά ότι θα τα φροντίσουν, θα τους προσφέρουν αγάπη, που την έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Οπότε ένας λόγος που τα παιδιά δεν απευθύνονται στους γονείς είναι ότι δεν πιστεύουν ότι έχουν κάνει κάτι επικίνδυνο. Γιατί υπάρχει άγνοια. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν οι γέφυρες επικοινωνίας, ώστε το παιδί να αισθάνεται η σχέση ότι θα το καταλάβουμε και ακόμα και που έχει κάνει ένα λάθος και στραβεί, θα του το συγχωρήσουμε και θα το στηρίξουμε. Δηλαδή είναι πολύ βασικό το παιδί να νιώθει ότι έκανε το πρώτο λάθος, έστειλε τη φωτογραφία, αλλά από εκεί και πέρα εμείς θα το στηρίξουμε, να μην υποκύψει σε εκβιασμούς, να μην υποκύψει σε σεξουαλική πράξη από εκεί και πέρα, διότι εμείς θα είμαστε εκεί και θα το αγαπάμε, θα το ακούσουμε, θα το στηρίξουμε. Θα προλάβουμε το κακό στην αρχή του, για να το πούμε λίγο πιο απλά. Ξέρεις, σκέφτομαι τα παιδιά στην εφηβεία που ούτως ή άλλως απορρίπτουν τους γονείς τους, ούτως ή άλλως δεν θέλουν και πολλές κουβέντες, δεν τους εμπιστεύονται, δεν τους πάνε, δεν τους γουστάρουν, δεν τους εγκρίνουν. Οπότε, και σε φυσιολογικές συνθήκες συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, ας πούμε, και σε υγιείς σχέσεις, είναι μια φάση απόρριψης του γονιού. Ο γονιός εκεί αυτό πώς μπορεί να το αντισταθμίσει? Ο γονιός, πάνω απ' όλα, θα πρέπει να είναι ενημερωμένος, διότι τα παιδιά νιώθουν ότι και να πούν στους γονείς τους κάτι, αυτοί δεν ξέρουν. Δεν θα καταλάβουν τι έχει γίνει. Άρα δεν νιώθουν και πάρα πολύ ότι μπορεί. Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό από παιδιά, ότι γιατί να το πω στους γονείς μου, αφού αυτοί δεν ξέρουν από αυτό το κομμάτι. Άρα η ενημέρωση είναι ένα πρώτο πολύ βασικό σημείο. Το δεύτερο είναι ότι ως γονείς κάνουμε ένα πολύ βασικό λάθος. Βιαζόμαστε να μιλήσουμε, να δώσουμε απαντήσεις. Δεν ακούμε τόσο πολύ. Έχουμε την έτοιμη λύση, σαν να τα ξέρουμε όλα. Ναι. Οπότε το παιδί δεν νιώθει ότι μπορεί να μας μιλήσει, να το καταλάβουμε. Η ψηφιακή παιδεία θα πρέπει να είναι οικογενειακή υπόθεση. Μαζί ενημερωνόμαστε. Το πιο επικίνδυνο απ' όλα είναι ότι οι γονείς νομίζουν ότι τα παιδιά γνωρίζουν. Επειδή βλέπουν τα παιδιά με μεγάλη άνεση και χρησιμοποιούν τάμπλετ και κινητά, νομίζουν ότι ξέρουν. Και να προστατεύονται. Ενώ είναι την τόσο απλά φτιαγμένο, τόσο εύκολο, ώστε ένα τρίχρονο, το ίδιο με έναν παππού 90 χρονών, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα τάμπλετ, ένα κινητό, να φτιάξουν ένα προφίλ, να κάνουν ένα like, μία φορά να τους το δείξουμε. Είναι επίτηδες τόσο καλό φτιαγμένο για να μπορούμε όλοι να το χρησιμοποιούμε. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες γνώσεις. Βλέποντας λοιπόν οι γονείς την άνεση που έχουν τα παιδιά με αυτές τις συσκευές, νομίζουν ότι γνωρίζουν τα μυστικά του ψηφιακού κόσμου. Άρα εμπιστεύονται. Αυτοί γνωρίζουν ακόμα πιο λίγα, οπότε παρατηρείται ότι ενώ στο φυσικό κόσμο, γιατί πλέον δεν είναι λίγο καλό να το λέμε πραγματικό κόσμο, διότι ο ψηφιακός κόσμος είναι πραγματικός κόσμος και έχει μεγάλο αντίκτυπο στην φυσική μας υπόσταση. Λοιπόν, στο φυσικό κόσμο θέλουμε να γνωρίζουμε τους φίλους των παιδιών μας. Ναι. Γνωρίζουμε τη συμπεριφορά τους. Ρωτάμε στο σχολείο πώς συμπεριφέρεται το παιδί μου, είναι έτσι, είναι αλλιώς, ποιες είναι οι παρέες του. Αν βγει, θέλουμε να ξέρουμε. Ναι, με ποιον είναι. Με ποιον είναι, τι κάνει. Ναι, τι και γενικά έχουμε και ώρα τη φήμη των υπερπροστατευτικών γονιών ως Έλληνες. Στον ψηφιακό κόσμο, λέμε υπάρχει ένα απόρριτο. Δηλαδή, ένα παιδί έχει δικό του κινητό και έχει μία δραστηριότητα στον ψηφιακό κόσμο. Την αγνοούμε και πλήρως. Την αγνοούμε και το 90% των γονιών δεν
κοιτάζει τα κινητά και δεν κοιτάζει τι διαδικτυακή συμπεριφορά έχει το παιδί του, τι βιντεάκια δεν βλέπει, τι φωτογραφίες ανεβάζει και δημοσιεύει, τι φίλους έχει. Υπάρχει πολύ συχνά το φαινόμενο. Είναι και η ισορροπία που πρέπει να κρατήσεις, ότι μα τι θα μπω τώρα στις συνομιλίες του παιδιού μου, στα social media του, θα μπω να δω στο Messenger, στο Instagram, Messenger, δεν ξέρω αν έχουν νεολαίοι τώρα, στο Instagram ή στο Viber, ξέρω εγώ, που αλλού μπαίνουν τα παιδιά, να δω τη στέλνη μου τους φίλους ναι, του. Ναι, τη στιγμή που σε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο μπορούν να συμβούν αξιόπινες πράξεις που μπορεί να οδηγήσουν είτε το παιδί είτε το γονιό στον εισαγγελέα και να είναι υπόλογος γιατί συνέβησαν όλα αυτά, θα πρέπει ο γονιός να είναι ενήμερος. Διότι αρχικά δεν είναι ένας τόπος τα social media για παιδάκια 7, 8, 9, 10 χρονών. Μπορούν να συμβούν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να οδηγήσουν στον εισαγγελέα. Μπορούν να συμβούν πάρα πολλά πράγματα που θα πληγώσουν ανεπανόρθωτα ένα παιδί. Αυτό είναι το πιο δύσκολο που καλείς ναι, να διαχειριστείς. Ναι, γιατί ποιο παιδί αντέχει όταν γυμνές του φωτογραφίες θα υπάρχουν για πάντα στο διαδίκτυο και όλος ο κόσμος θα μπορεί να τις βλέπει, γιατί ό,τι ανεβαίνει δεν ξαναδιαγράφεται. Ακόμα και να διαγραφεί κάπου αλλού μπορεί να ξαναεμφανιστεί σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια. Έχουν υπάρξει παιδιά που έχουν αυτοκτονήσει και είναι αιτία το ότι δεν μπορεί να το αντέξει ένα παιδί αυτό, ότι όλοι το έχουν δει γυμνό. Όταν μπορούν να συμβούν με το κινητό τέτοια πράγματα, λέμε ότι είναι ένα εργαλείο, αλλά οποιοδήποτε εργαλείο στα χέρια, σε ακατάλληλα χέρια μπορεί να γίνει όπλο. Έτσι, επικίνδυνο. Και για τον ίδιο που το κρατάει και για αυτούς που είναι γύρω του. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει απόρριτο στο ότι... Ούτε στον έφηβο. Ούτε στον έφηβο. Ξεκάθαρα πράγματα, μιλημένα. Δεν το κάνω στα κρυφά, πάει για ύπνο και πάω και τσεκάρω κινητό. Μα όχι κρυφά, όχι. Το ξέρεις, το ξέρω. Με αυτή την προϋπόθεση εννοείται, έχεις κινητό. Το ξέρω, έτσι έχεις κινητό. Θέλω να βλέπω όπως θέλω να γνωρίζω από ενδιαφέρον τους φίλους με τους οποίους κάνεις παρέα. Θα ήθελα να βλέπω την διαδικτυακή σου συμπεριφορά, γιατί εμείς το διαδίκτυο το θέλουμε να το χρησιμοποιούμε για καλό σκοπό, με τις αρχές και τις αξίες που έχουμε ως οικογένεια. Άρα θα θέλω να κοιτάω, να βλέπω τη συμπεριφορά σου. Πάρα πολλές φορές παιδιά υπεράνω υποψίας που έχουν μια άλλη συμπεριφορά στον φυσικό κόσμο, στο ψηφιακό κόσμο έχουν... Μεταλλάσσονται, βρίζουν, βγάζουν έναν αυτό με ρατσιστικά μηνύματα. Γιατί νομίζουν ότι υπάρχει ανωνυμία. Δεν υπάρχει ανωνυμία. Και πολλοί ενήλικες το κάνουν αυτό. Δεν βλέπω καμία διαφορά. Έτσι είναι. Στις ηλικιακές ομάδες. Σκεφτόμουν τώρα το περιστατικό αυτό που ήρθε στο φως, στο Ρέθυμνο, όπου εκεί το κορίτσι ουσιαστικά απευθύνθηκε στο σχολείο. Την αγκαλιά και τη βοήθεια, το πώς θα πάει λίγο παρακάτω, τη βρήκε μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα. Και ερχόμαστε εδώ και λέμε πόσο σημαντικό είναι τελικά και οι εκπαιδευτικοί να έχουν και γνώση πώς να διαχειριστούν ένα τέτοιο περιστατικό από άποψη ψυχο-συναισθηματική και σε πρακτικό επίπεδο. Να τους λέει το παιδί κάτι για να καταλαβαίνουν ο όρος που χρησιμοποιεί τι είναι, αλλά και η σχέση, η ανθρώπινη, που θα νιώσει το παιδί ότι ανήκει σε αυτή την ομάδα και μπορεί να ζητήσει βοήθεια. Έτσι είναι. Σχολική κοινότητα. Ναι, γιατί ένα παιδί διατηρεί τη μαθητική του ιδιότητα ακόμα και το απόγευμα. Σαν τους στρατιώτες. Έτσι. Οπότε, αν κάτι συμβεί και είναι μαθητής, τότε εμπλέκεται το σχολείο. Και το σχολείο είναι καλό να εμπλέκεται με τη θετική. Όχι να τιμωρήσει, αλλά να προλάβει η πρόληψη. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις η αλήθεια είναι ότι ξεκινά ένας Γολγοθάς και ακόμα κι αν υπάρξουν ποινές, ακόμα κι αν τιμωρηθεί κάποιος, το τραύμα που έχει το παιδί δεν μπορεί να επανορθωθεί. Επίσης, πέρα από το sexting, τις διαδικτυακές σχέσεις, οι οποίες παρεμπιπτόντως έχουν και μία λήξη διαδικτυακή, το αντίστοιχο ghosting. Α, βέβαια, εξαφανίζεται. Ναι. Πώς έλεγε κάποιος, πάω στο περίπτερο και εξαφανιζότανε. Αντίστοιχα, υπάρχει στον ψηφιακό κόσμο ότι κλείνει τα πάντα, δεν επικοινωνεί πλέον και δεν έχει δώσει μια εξήγηση για το πώς διαλύεται αυτή η σχέση. Και φυσικά καταλαβαίνουμε ότι τα παιδιά τραυματίζονται πάρα πολύ από αυτό, να αναρωτιούνται γιατί κάποιος απότομα έκοψε επικοινωνία. Πρέπει αυτό συμβαίνει και στην ενήλικη ζωή. Άρα να ξέρουμε ότι όλα αυτά που ταλαιπωρούν τους ενήλικες, ταλαιπωρούν και τα παιδιά, γιατί τα έχουμε βάλει σε μία συνθήκη
που κανονικά θα έπρεπε μόνο οι ενήλικες να αντιμετωπίζουν. Έτσι. Ζουν την πρόκληση της ενήλικης ζωής. Έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, λειτουργίες, ελευθερίες που έχει ένας ενήλικας. Είμαστε το ίδιο, είμαστε ίσοι εκεί μέσα. Ναι, γιατί ο ψηφιακός κόσμος φτιάχτηκε από ενήλικες για ενήλικες και το χρησιμοποιούν παιδιά και όλο σε μικρότερες ηλικίες. Αυτό δεν ήταν φτιαγμένο για να είναι έτσι. Ναι, οι νόμοι όμως. Και το πλαίσιο δεν μπορεί να μπει, δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος. Άρα εμείς δώσαμε πρόσβαση στα παιδιά σε έναν κόσμο που έχει το sextortion που είναι οργανωμένο έγκλημα πλέον, βάζουν δηλαδή δόλωμα κοριτσάκια ή αγοράκια που ερωτοτροπούν ώστε να αποσπάσουν τέτοιο υλικό, προσωπικό υλικό. Μετά εκβιάζουν για χρηματικό ποσό, εκβιάζουν για σεξουαλική πράξη. Έτσι λειτουργεί και η διαδικτυακή αποπλάνηση. Οι άνθρωποι που θέλουν να προσελκύσουν, οι παιδόφιλοι, παρεμπιπτόντως, πάνω από 500.000 παιδόφιλοι δρούν στο διαδίκτυο. Οι οποίοι εκβιάζουν ψυχολογικά τα παιδιά με τέτοιου είδους υλικό, δηλαδή προσπαθούν να αποσπάσουν. Πόσο σημαντική είναι η σεξουαλική αγωγή. Πόσο σημαντικό είναι να πούμε στα παιδιά τι είναι ιδιωτικό, ότι ο έρωτας είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, αλλά δεν είναι κάτι δημόσιο. Το σώμα μας δεν είναι κάτι δημόσιο. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό, επίσης, Ανδριανή, είναι να μεγαλώνουμε παιδιά που να ξέρουν να λένε όχι. Γιατί θέλουμε τα παιδιά μας να είναι υπάκουα, να μην αντιδρούν σε μας, να λένε ναι σε ό,τι τους ζητήσουμε. Και αυτό μας έχει βγει μπούμεραγκ. Διότι αποδεδειγμένα αυτά τα παιδιά υποκύπτουν και σε εκβιασμούς, δεν μπορούν να πούν όχι να ούτε σε αυτούς. Τον εαυτό τους. Ακριβώς. Ακόμα και στον κίνδυνο δεν μπορούν να. Όταν τα παιδιά αντιδρούν, ακόμα και σε εμάς, μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά θα πρέπει να χαιρόμαστε. Γιατί έχουν διεκδικούν ναι, τα δικαιώματά τους. Σας φορτώσαμε με πάρα πολλές πληροφορίες σήμερα. Δεν ξέρω αν κάναμε καλά ή κακά, λίγο να ξεκουνήσουμε πρέπει. Δηλαδή θέλω έτσι μια ένεση αδρεναλίνης να σας κάνουμε αυτή τη στιγμή. Να ξεκουνήσουμε λίγο, να ενημερωθούμε. Και καταλαβαίνω ότι η λύση σε όλα αυτά δεν είναι «Μα σταμάτα να είσαι πια στο κινητό σου, έχω βαρεθεί να σε βλέπω, είσαι θυσμένη στο κινητό σου». Η λύση είναι να χτίσουμε, να δημιουργήσουμε άλλες διεξόδους, να δώσουμε άλλες εναλλακτικές στα παιδιά μας. Να χτίσουμε μια άλλη σχέση επικοινωνίας και ανθρώπινη σχέση μαζί με τα παιδιά μας και να την κρατήσουμε μέσα στον χρόνο. Μην ζητάμε απλά «έχουμε ένα πρόβλημα, θα το λύσουμε επί τούτου». Η λύση εδώ ξεκινάει από το τι σχέση έχουμε χτίσει από τα μικράτα τους. Νομίζω. Έτσι, το μανιφέστο της Ελληνίδας Μάνας. Και αυτό λοιπόν και εγώ σας έχω μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Τι θα κάνετε για να σας φίξετε σχέσεις, να αφήσετε και τα κινητά στην άκρη. Μπορείτε να τα πάρετε μόνο για φωτογραφίες. Αλλά και αυτό πάλι δεν χρειάζεται. Θα πάτε για να το ευχαριστηθείτε. Θα πάμε μια ωραία εκδρομή. Εξαιρετικά. Να κλείσουμε ωραία την εκπομπή σήμερα, γιατί σας φορτώσαμε με πολύ δύσκολα θεματάκια, αλλά σας έχω δώρο για το τέλος. Θα πάμε μέχρι το νεραϊδόσπηλιο. Έχεις πάει? Όχι. Στο φαράκι των Αστρακών. Και όχι selfie εκεί, να το βιώσουμε. Αυτό, αφήστε τα κινητά στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, άμα δεν μπορείτε τέλος πάντων πιο μακριά. Να το ζήσετε, να ακούσετε, να δείτε, να ευχαριστηθείτε. Ροδούλα μου, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα να έχουμε στο Επανειδήν. Να είσαι καλά. Με καλά θέματα, εύχομαι. Θετικά τέλος πάντων.